πάλι τη οθόνη είναι ένα 3x320. Ναι. Εντάξει. Mm-hmm. Το 1 τέταρτο αυτού είναι χοντρικά, είναι 44 πόντου. Εντάξει. Το πάω. Γι' αυτό που γίνεται τώρα, εμεί θα πληρωθούμε έξτρα. Φυσικά και όχι. Γιατί συμμετέχω σε διαφήμιση και ο ατζέντη μου για κάθε διαφήμιση μου χρεώνεται 10.000 το δευτερόλεπτο. Κάντε λάθο. Αυτά είναι προσωπικά δεδομένα και δεν μπορώ να τα βγάλω έξω. Μόνο εγώ ξέρω τι συμβαίνει και τι επομίζομαι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, εξάλλου του υπολογισμού έκανα μόνο μου. Ένα 20. Ναι, ναι. Ένα 20. 44 πόντου από το viewing distance. Και 6 πόντου είναι το παπάρι αυτό που κρέμεται. Συγγνώμη, το πάνε δίπλα στο παπάρι. Το κρέμεται. Είναι αυτό που κρέμεται από κάτω. 44-56-50. Άρα πρέπει 1,20-50 για να βρούμε πού είναι το κάτω μέρος της οθόνης, το κρεμαστάρι, είναι στο 70. Εδώ είναι το κάτω μέρος της οθόνης. Η οθόνη συνολικά, μαζί με το κρεμαστάρι, ναι, ό,τι τέτοιο είναι, είναι 1,580. 1,60. Και 70, μάλλον ψέματα, στους 70 πόντους θα πάμε στο 1,580. Και 70 πόντια εδώ πέρα, στο κομμαρκάρι εδώ, να όπως λένε οι Άγγλοι, what the user actually wanted, ήταν να δει μία κολοτενία. Εντάξει, όλα αυτά γίνονται γιατί για να δούμε την ταινία μας χρειαζόμαστε σούπερ ειδικές συνθήκες. Σούπερ. Λέω. Άρα η παπάρο η οθόνη, συγγνώμη πάλι να μπει στο οθόνη. Ναι, ναι. Ούτε το 60 πόσο, κάπου το χάραξα για να μην τα ναι, αυτό δεν είναι το πρώτο βίντεο, είναι η πέμπτη, 4, ναι, ναι, που σημαίνει 6 ώρες μετά την εμφάνιση του πελάτη στο εργοτάξιο. Εδώ, λοιπόν. Ο εργολάβος του έργου είναι ήδη σε ειδική ψυχιατρική κλινική. Εκλώς.